Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το βράδυ ο χώρος έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις αμέσως μετά το τέλος των εκδηλώσεων μνήμης για την 45η επέτειο του Πολυτεχνείου. Μια μολότοφ βρίσκει στην πλάτη ένα αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει. Τα επεισόδια επεκτείνονται γρήγορα και έξω από τον χώρο του Αλεξάνδρου Μέλαθρου, με τις ομάδες των νεαρών να πετούν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς, οι οποίοι για να τους αποθήσουν απαντούν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Δύο ώρες εκτελήσεται μια μάχη που μοιάζει με κλεφτοπόλεμο, καθώς στις εφόδους των ΜΑΤ οι νεαροί τρέχουν για να προστατευτούν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί επί της οδού Εγνατία από την 3η Σεπτεμβρίου ως και την Εθνική Αμήνης. Μάλιστα, στο στόχαστρο των νεαρών βρέθηκε και η πύλη εμπορίου της ΔΕΘ, την οποία ωστόσο δεν κατάφερε να παραβιάσουν. Μετά από τρεις ώρες οδομαχιών, η περιοχή μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Η αστυνομία προχώρησε σε 13 προσαγωγές και στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ σημαντικές ζημίες υπέστη και το κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής.